Βρισκόμαστε στο γραφείο του εισαγγελέα σήμερα, γιατί στο Κιάτο έχει γίνει τις τελευταίες μέρες ένα πολύ μεγάλο ατόπιμα, αν θέλετε, και παρανομία. Σαν τι? Πρόκειται για τη διεξαγωγή μιας εμποροπανηγύρεως μέσα στο λιμάνι του Κιάτου, η οποία έγινε με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, αγνοώντας τις θέσεις του Εμπορικού Συλλόγου του Κιάτου που είναι πάγια αρνητικές σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, και όχι μόνο έγινε με βάση μια τέτοια απόφαση, αλλά και η πραγματοποίησή της τελικά βγαίνει πολύ έξω από τα όρια της απόφασης αυτής. Δηλαδή, ενώ η απόφαση μιλάει για 2 ημέρες, ήδη έχουν περάσει 2 ημέρες και θα περάσουν και άλλες 3 που θα διεξάγεται αυτή η εμποροπανήγυρης. Οι θέσεις είναι πολύ περισσότερες από αυτές που έχουν προδιαγραφεί στην απόφαση και πολύ μεγαλύτερες και σε μέτρα και δεν έχει ληφθεί και καμία απολύτως μέρημνα για την ασφάλεια και την υγιεινή των επισκεπτών. Πράγμα που σημαίνει ότι ενέχονται πάρα πολύ σημαντικοί κίνδυνοι για όλους αυτούς που επισκέπτονται την εμποροπανήγυρη αυτή, δεδομένου μάλιστα του ότι γίνεται και σε έναν χώρο ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν θεωρούμε ότι είναι ο κατάλληλος για την διεξαγωγή τέτοιου είδους δραστηριοτήτων. Η λιμενική αρχή τι λέει για αυτό το θέμα? Η λιμενική αρχή, τώρα θα πάμε να μιλήσουμε και με το λιμενάρχη της Κορίνθου και θα του ζητήσουμε, όπως ζητήσαμε και στην εισαγγελέα, να εφαρμοστούν οι νόμοι όπως είναι ορισμένοι και η απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι του νόμιμου στεγασμένου εμπορίου, δεν είμαστε απέναντι από καμία νόμιμη εμπορική δραστηριότητα, όμως θα βρεθούμε απέναντι σε κάθε απόφαση η οποία μπορεί να εγκυμονεί παρανομίες και βέβαια σε κάθε παράνομη εμπορική δραστηριότητα. Αυτοί έχουν έρθει από άλλες περιοχές, δεν είναι ντόπιοι? Ναι, είναι από άλλες περιοχές. Και τι λέει ο Δήμος αντί για 30 θέσεις είδος παραπάνω? Αυτό μένει να ερωτηθεί και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και στο Δήμο, γιατί η απόφασή τους είναι για συγκεκριμένες θέσεις και οι άνθρωποι που έχουν βρεθεί εκεί είναι πολύ περισσότεροι από αυτές τις θέσεις και μάλιστα ο χώρος που ο καθένας τους καταλαμβάνει είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που έχουν πάρει απόφαση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Όταν λέμε πολύ μεγαλύτερος, δεν μιλάμε για ένα μικρό ποσοστό, μιλάμε για τετραπλάσιος και πεντακλάσιος χώρος από αυτόν που προβλέπεται. Κύριε Πρόεδρε, το πανηγύρι ξεκινάει φερειπίν παραμονή ή προπαραμονή ή τελειώνει ανήμερα. Εδώ έχουν στήσει πολύ πριν. Σωστά. Το πανηγύρι, με βάση την απόφαση που έχει ληφθεί, ήταν να γίνει 5 και 6 Αυγούστου. 6 Αυγούστου είναι η ανήμερα της μεταμορφώσεως Σωτήρος που γιορτάζει η πόλη μας. Οι πάγκοι στήθηκαν από την Κυριακή 30 Ιουλίου και το πανηγύρι λειτουργεί από την Τρίτη 2 Ιουλίου. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Μιλάμε για μια κατάσταση απολύτως αθέμητου ανταγωνισμού, έξω από τα όρια κάθε νομιμότητος και κάθε απόφασης και αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν να το επιτρέψουμε. Νομίζω και το λιμενικείο πρέπει να φέρει ευθύνη, πιστεύουμε, γιατί πώς τους δέχτηκε και έχουν στήσει ως νωρίς. Είναι η αρμόδια υπηρεσία για να ελέγξει το τι γίνεται μέσα στο χώρο της χερσαίας ζώνης του λιμανιού. Γι' αυτό και θα απευθυνθούμε και σε αυτούς και απευθείας αλλά και μέσω του εισαγγελέα για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την νομιμότητα. Επισκέφθηκε το Προεδρείο του Εμπορικού Συλλόγου του Κιάτου μαζί με αντιπροσώπους των μικρομεσαίων στον νομό Κορινθίας και διαμαρτυρήθηκε για την μη τήρηση της απόφασης όπως έχει ληφθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Υπάρχουν συγκεκριμένες ημέρες, υπάρχουν συγκεκριμένες διαστάσεις μέσα στις οποίες κάθε ένας επιδηματίας μπορεί να εκθέτει τα προϊόντα του και συγκεκριμένος ο αριθμός, είναι ο αριθμός 30. Εμείς έχουμε αντιληφθεί και γι' αυτό διαμαρτυρηθήκαμε ότι υπερβαίνουν το εμβαδόν που επιτρέπει το καθένας να καταλαμβάνει. Δεύτερο, υπερβαίνει τις ημέρες οι οποίες και τρίτον υπάρχει θέμα ασφάλειας στην ηλεκτροδότηση και δεν ξέρω και εγώ και ποιες άλλες τρόπους. Για όλα αυτά διαμαρτυρηθήκαμε στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, η οποία είναι εκ του νόμου και εκφύσεως ο τοποτηρητής και ο επιτηρητής της νομιμότητας γενικότερα και ειδικότερα στο συγκεκριμένο σημείο. Σε λίγο η αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το κύριο Λιμενάρχη Κορίνθου, ο οποίος είναι καθήλυνα αρμόδιος,
ως αστυνομικό πλέον όργανο, αυτός ο αστυνομικός της συγκεκριμένη περιοχή, για να ζητήσουμε την εφαρμογή του νόμου. Εμείς δεν θέλουμε τίποτε άλλο παρά μόνο την εφαρμογή του νόμου. Υφιστάμεθα αυτή τη στιγμή υφίσταται ο εμπορικός, υφίσταται ο εμπορικός κόσμος του Κιάτου. Έναν αθέμητο ανταγωνισμό, από τον οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλο τρόπο διαμαρτυρίας και παρέμβασης αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, παρά μόνο να ζητήσουμε την νομιμότητα και την τήρηση της νομιμότητας στο συγκεκριμένο χώρο.